πολύ όμορφη έτσι οικονόπολη του νομού μας, την πύλη των Αγράφων, την είσοδο να πω, ένα καταπληκτικό μέρος με πολύ έτσι φυσική ομορφιά και ο άρχοντας εδώ, ποιος άλλος από τον Γιώργο τον Κοτσό, τον οποίο θα παρακαλούσα κιόλας να έρθει να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Είναι και πρόεδρος ΠΕ Θεσσαλίας. Τι έχω πει για αυτό το μουζάκι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Κυρία Πρόεδρε του νομικού μας προσώπου Πολιτισμός Αθλητισμός που έχετε την ευθύνη της διοργάνωσης αυτού του είδους των εκδηλώσεων, κυρία Πρόεδρε της ΔΚΕΔΗΜ, κύριε Πρόεδρε του Μουζακίου, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Νόμου Καρδίτσας, κυρία Καραπαναγιώτη που είστε η ψυχή και η καρδιά αυτής εδώ της διοργάνωσης, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο κλειστό γυμναστήριο του Μουζακίου, σας καλωσορίζουμε στο Μουζάκι. Η συνάδελφος η Αθηνά υπερέβαλε αυτόν στο να περιγράφει την περιοχή μας που πραγματικά είναι πολύ όμορφη και εμείς από την πλευρά μας σε συνεργασία με τις δομές που έχουμε στο Δήμο μας, είτε το νομικό πρόσωπο του πολιτισμού αθλητισμού, είτε τη ΔΚΕΔΗΜ που έχει στη συνέχεια μια εκδήλωση χοροδιών και θέλω να πιστεύω ότι και εκείνη θα είναι πολύ σημαντική. Προσπαθούμε λοιπόν να βάλουμε την περιοχή μας και στον πολιτιστικό και στον αθλητικό χάρτη της χώρας, αξιοποιώντας τις υποδομές μας, αθλητικές, πολιτιστικές, και προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργεί και το Φεστιβάλ Χορού των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Και ξέρετε, το επίπεδο του πολιτισμού ενός λαού, μιας χώρας, μιας περιοχής, εξαρτάται από τις ευκαιρίες και την ευαισθησία με την οποία περιβάλλει τις ευάλωτες ομάδες του. Και εδώ νομίζω ότι η Σχολή Χορού της κυρίας Καραπαναγιώτη κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια για να αναδείξει τις ιδιαίτερες δυνατότητες που έχουν τα άτομα με αναπηρία και θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας θα θαυμάσουμε αυτές τις δεξιότητες που ξεπερνούν τα σωματικά προβλήματα χάρη στην ψυχική δύναμη, χάρη στην δύναμη του μυαλού και κυρίως χάρη στη θέληση της καρδιάς που πρέπει να μας διακρίνει όλους μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, κυρία Καραπαναγιώτη. Ευχαριστώ που επιλέγετε το Μουζάκι, που επιλέγετε την περιοχή μας και έτσι μας δίνετε και εμάς την ευκαιρία να διευθμίσουμε αυτόν τον πανέμορφο τόπο απανταχού της Ελλάδας και όχι μόνο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Να πούμε ότι μαζί μας παρευρίσκεται η κυρία Ρούσα Ελένη, πρόεδρος του νομικού προσώπου Αθλητισμός, Πολιτισμός, Νεότητα του Δήμου Μουζακίου. Ξέρετε πως είναι οι γυναίκες σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάντα βάζουν τη δική τους πινελιά με τις δικές τους ευαισθησίες. Επίσης ο κύριος Πούπης Νικόλας, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μουζακίου και ο πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων που δεν έχει χάσει του νομού Καρδίτσας, που δεν έχει χάσει καμία μέρα, ο κύριος Μανώλης Στεριόπουλος. Να χαιρετήσουμε όλους όσους μας παρακολουθούν από το live streaming. Την καλησπέρα μας σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε εδώ. Και είναι τόσο γλυκό να έρχονται μηνύματα από όλες τις πόλεις που παρακολουθούν, πιστέψτε με, αυτή την πολύ όμορφη γιορτή. Να δούμε λίγο τώρα τι συμβαίνει όταν μια τέτοια είδους διοργάνωση χρειάζεται και ανθρώπους πέρα από το ψυχικό απόθεμα, ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν, οι επιχειρήσεις που στηρίζουν τέτοιου είδους πρωτοβουλειών και που πολλές φορές είναι τόσο αναγκαίες για την ύπαρξη και την υλοποίηση αυτών των μεγάλων εκδηλώσεων. Έτσι λοιπόν θα αναφερθούμε στους μεγάλους χορηγούς που θα ξεκινήσουμε βέβαια από τι άλλο, από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φανέριο Φερσάλο, από την ΕΣΑ, ΠΕ Θεσσαλίας, το Ίδρυμα Ιωάννου Κωστόπουλου, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Δήμο Καρδίτσας, το Δήμο Μουζακίου, την Κλινική Αποκατάστασης Κασταλία, τη Βιομηχανία Ντάμαδαν, Βιομηχανία Ντομάτας και το Επιμελητήριο Καρδίτσας. Ένα χειροκρότημα λοιπόν. Και επειδή λίγο καθυστερήσαμε, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Είναι ανυπόμονες όλες οι ομάδες και θα ξεκινήσουμε πρώτα από τους παλιούς μας γνώριμους, μια εξαιρετική ομάδα που είχα έτσι και τη χαρά σήμερα να βρεθώ μαζί τους τυχαία. Από το Φάρο Τυφλών που μας έρχεται από την Αθήνα.
Η χορευτική ομάδα του Φάρου Τυφλών της Ελλάδας αποτελεί τη μοναδική χορευτική ομάδα ατόμων με προβλήματα όρασης στη χώρα μας. Αλλά και από τις λίγες που υπάρχουν παγκοσμίως. Φανταστείτε πόσο δύσκολο εμείς τουλάχιστον βλέπουμε με τα δικά μας μάτια. Η πρώτη εμφάνιση της ομάδας αυτής έγινε το 2001 και έκτοτε έχει αναπτύξει σπουδαία πολιτιστική, καλλιτεχνική και κοινωνική δράση. Μέσω της συμμετοχής σε αυτήν, οι τυφλοί και μερικώς βλέποντες έχουν τη μοναδική ευκαιρία γνωριμίας και εκπαίδευσης σε τοπικούς χορούς από όλη την Ελλάδα και παράλληλα κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης της χωροταξικής αντίληψης και βελτίωσης της κινητικότητας και σωματικής έκφρασης. Folk dance theme of the Lighthouse for the Blind of Greece. The dance theme of the Blind of Greece is the only dancing group of visually impaired people in Greece, but also one of the few that are present in the world. Its first appearance took place in 2001 and has since developed great cultural, artistic and social action. By participating in it, blind and partially sighted participants have the unique opportunity to get acquainted with local dances from all over Greece and at the same time to socialize, to improve their mobility and physical expression. Dances of Naxos. Όπως λοιπόν προαναγγέλθηκε στα αγγλικά βέβαια, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι δροσερό στην όμορφη Νάξο, γιατί χορούς από την Νάξο θα μας παρουσιάσουν. Χορογράφοι η Δέσποινα Λαζάρου και ο Αντώνης Καραμίτσος και η μουσική βέβαια παραδοσιακή. Τι άλλο. Ένα λοιπόν θερμό χειροκρότημα για την πρώτη ομάδα Φάρος Τυφλών που μας έρχεται από την Αθήνα. Να μας δε τα δυο.
τυχόν και δε σ' αρέσει, πες μου να σ' αλλάξω θέση. Κανόνισε να σε δωρώ, πιο τακτικά για δεν μπορώ. Είδα σε κι όνος μου έγινε περιβόλη με τσικρίνη. Σε πάρω μάνι μάνι με παπά και με στεφάνι. Κι αν δε θέλει ο παπά σου να σε κλέψω, ετοιμάσου. Μια φωτογραφία θέλω με το κόκκινο καπέλο. Μη σε μελικό παιδιά μου, δίνω σου την δικιά μου. Φαρός τυφλών Ελλάδας, ένα θερμό χειροκρότημα στα παιδιά, καταπληκτικά, όπως πάντα καταπληκτικά. Τελικά πάλι μας εντυπωσιάζετε. Κάθε φορά μας φέρνετε και ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα. Μπράβο παιδιά. Είχες δίκιο λοιπόν, ε. Σου είπα ότι αγωνιώ να δω την φετινή δουλειά και όλα πήγαν καταπληκτικά. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα χειροκρότημα στα παιδιά, τόσο όμορφο, δροσερό, αιγαιοπελαγίτικο, κυκλαδίτικο αεράκι. Τελικά για να αισθανόμαστε δεν χρειάζονται ίσως. Τα μάτια της ψυχής είναι νομίζω πιο σπουδαία, πιο σημαντικά. Να καλωσορίσουμε την κυρία Βράντζα, τη βουλευτή μας εδώ από την Καρδίτσα, καθώς επίσης και την κυρία Τσιρογιάννη Φανή, την οποία... Όχι, δεν την ξέχασα, η αλήθεια είναι. Τα είπα λίγο γρήγορα και με μάλωσαν λίγο, δεν πειράζει. Κατανοεί η γυναίκα είναι, κατανοεί απόλυτα. Είναι η πρόεδρος του ΔΚΕΔΗΜ. Ένα θερμό χειροκρότημα και για την κυρία Τσιρογιάννη. Κυρία Βράντζα, θα θέλατε να χαιρετήσετε την εκδήλωσή μας. Νομίζω ότι εξυπακούεται κακώς που σας καλώ. Έπρεπε να έρθετε μόνοι σας. Γεια σας, γεια σας και από μένα. Καλώς ήρθατε. Όχι μόνο εμείς εδώ οι τοπικοί, εγώ μένω, ζω και στο Μουζάκι. Καλώς ήρθατε όλες οι αποστολές. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στον τόπο μας. Εγώ θέλω να συγχαρώ. Θέλω να συγχαρώ τις Δριάδες Εμπλό και τη Μαρία Καραπαναγιώτου, το λέω πάντα, για αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Είναι η δεύτερη χρονιά που έχουμε διεθνές φεστιβάλ. Μαρία, νομίζω τα λέω σωστά. Και η έκτη χρονιά που έχουμε φεστιβάλ. Τα λέω σωστά, έτσι δεν είναι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε για τα άτομα με αναπηρία, για να μην φοβόμαστε τις λέξεις και για να προχωρήσουμε σαν κοινωνία, δεν είναι ούτε μόνο τα επιδόματα, ούτε μόνο οι θέσεις εργασίας, για τα οποία γίνονται πράγματα, αλλά δεν χρειάζεται να τα πούμε σήμερα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και για το οποίο έχουμε ακόμη πολύ δρόμο, είναι να τους βοηθήσουμε να βγουν από τα σπίτια τους. Να τους βοηθήσουμε να είναι μέσα στην κοινωνία μας και αυτούς και τις οικογένειές τους. Και νομίζω εδώ το κάνουμε, το κάνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και να το κατοχυρώσουμε αυτό και θεσμικά. Εγώ χαίρομαι που ανταποκρίνονται και ο Δήμος και η ΠΕΔ και οι φορείς οι τοπικοί και βέβαια το Υπουργείο και το Υπουργείο Τουρισμού και έχουμε βοήθεια και από άλλα Υπουργεία.
και θα ζητάμε και θα θέλουμε και περισσότερη βοήθεια από όλους τους θεσμικούς παράγοντες. Συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βράντζα. Κάντε κάτι εδώ με τον Δήμαρχο να βάλετε φώτα καλύτερα, διότι πέφτει ο μύθος. Θα βάλω γυαλιά πρεσβειοποίηση τώρα, γιατί δεν βλέπω, κύριε Δήμαρχε. Καταλαβαίνετε, έπρεπε να το έχετε εδώ. Λοιπόν. Οπότε τώρα να βλέπω καλύτερα, μπορώ να πω. Ας υποδεχτούμε και την Καλλιτεχνική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα επιβραβεύσει, γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι, δεν κρίνει ακριβώς, επιβραβεύει κάθε προσπάθεια και δίνει τα εύσημα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας. Ένα χειροκρότημα λοιπόν για την κυρία Φρανσότ Μπίλμαν, διδάκτορα στην ψυχολογία και στις ανθρωπιστικές επιστήμες, χωροθεραπεύτρια, ψυχαναλήτρια και ένα σωρό άλλα σπουδαία. Τον κύριο Σταύρο Γιαννουλίδη, το πτυχιούχο Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Αλεξανδρούπολης και του Πανεπιστημίου της Πάντοβα Ιταλίας, είναι αναπληρωτής προϊστάμενος διεύθυνσης παραρτήματος χρονίων παθήσεων της Καβάλας και ψυχολόγος. Την κυρία Βασιλική Γούσια, η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ, όμως μας παρακολουθεί με έναν τρόπο, με μεταπτυχιακές σπουδές στη φυσική δραστηριότητα και στην αθλητική αναψυχή. Τον κύριο Στέλιο Κρασανάκη, δραματοθεραπευτή, ιδρυτή και πρόεδρο του Ινστιτούτου Δραματοθεραπείας ΕΟΝ, συνειδητή και καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ της Νάξου, άρα μια χαρά ήταν τώρα, Νομίζω ότι ταξιδέψατε εσείς ένα παραπάνω από όλους μας. Την κυρία Κατερίνα Σταύρου, με μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνική ανθρωπολογία στο Παρίσι, μέλος του Θεάτρου Ελληνικών Χωρών Δώρα Στράτου και του ΣΥ, του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χορού, της UNESCO, και τον κύριο Τηλέμαχο Σεργιούλη, απόφυτο της Δραματικής Σχολής Πειραϊκού Συνδέσμου, με μεταπτυχιακές σπουδές στην ΑΣΠΕΤΕ, στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό, συντονιστή παιδαγωγικού έργου στον ξενών αφιλοξενίας ανηλίκων προσφύγων των παιδικών χωριών ΣΟΣ στην Αθήνα και στον ξενών ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων της Άρσης στα Εξάρχεια. Να τους ευχαριστήσουμε πολύ, εμείς οι καρδιτσιώτες και οι μουζακιώτες ξέρουμε τον τρόπο. Και να συνεχίσουμε, Λίλα, με μια χορεύτρια να πω, σύμβολο να πω αυτού του φεστιβάλ, κομβικό πρόσωπο, πηγή έμπνευσης, τη δική μας τη Μαρία την Κοζιού. Adames Dance Group with Maria Kozyou from Maria's Karapanayoti Dance School. Έτσι λοιπόν μας έρχεται το μαράκι μας, πρέπει να το απολαύσουμε, ήταν η πηγή έμπνευσης όντως για τη Μαρία, για να μπορέσει να στηθεί αυτό το φεστιβάλ, αυτή η συνάντηση και βέβαια να μετεξελιχθεί σε διεθνή συνάντηση χορού. Χορογραφία η Μαρία η Καραπανογιώτη Λίλη, τα μπέρδεψα Μαρία, και φυσικά σε σύγχρονη μουσική, δεν λέω τίποτα άλλο από την ομάδα Adames, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, ένα πολύ πολύ θερμό χειροκρότημα για τη δική μας Μαρία Κοζιού. Skin the darkness within.
Ένα θερμό χειροκρότημα στα παιδιά και στη Μαρία μας. Εξαιρετική εικόνα. Πού είναι η χορογράφος σας, έτσι λέει η Μαρία, η Λίλη. Ένα χειροκρότημα λοιπόν και στηρίζει την Καραπαναγιώτη. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ τα παιδιά. Πριν περάσουμε στην επόμενη ομάδα, να υπενθυμίσουμε ότι στην είσοδο του κλειστού γυμναστηρίου μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ όμορφους σελιδοδείκτες, που ένα σελιδοδείκτης με ένα ευρώ θα προσφέρει στη συγκέντρωση κάποιων χρημάτων για την απόσβαση ορισμένων εξόδων που έχουν γίνει για το φεστιβάλ και θα ενισχύσουν και την προσπάθεια. Δεν είναι λοιπόν τίποτα, είναι και εξαιρετικά χρήσιμη, σίγουρα όλοι διαβάζουμε. Ένα σελιδοδείκτης πάντα είναι εκείνο το σημείο που χρησιμοποιούμε για να σταθούμε εκεί που θέλουμε εμείς σε κάθε σελίδα που ρουφάμε στην ανάγνωση των βιβλίων μας. Να συνεχίσουμε και να πάμε σε μία άλλη ομάδα που μας έρχεται από τη Γαλλία, από την Ελλάδα. Oui, oui. Χορογραφία το λίκνισμα Έξνη Χίλο, με χορογράφο τη Βαντάμ Τερέζ σε σύγχρονη μουσική. Η Τερέζ Βαντάμ δουλεύει στην Αθήνα με την ομάδα κίνησης και αυτοσχεδιασμού Έξνη Χίλο και με αντίστοιχες άλλες ομάδες σε Γαλλία και Ελλάδα. Παράλληλα ασχολείται με την ποίηση και τη ζωγραφική, βρίσκοντας με την κίνηση έναν δρόμο για να μπει μέσα στο χρόνο της αυθόρμητης δημιουργίας. Έξνη Χίλο, The Rocking. Τερέζ Βαντάμ is a body contact improvisation instructor. She uses different techniques to research the energy of movement, looking for the essence of harmony, balance, concentration and peace of mind. Είμαστε έτοιμοι! Έτοιμοι είμαστε! Πάμε λοιπόν να τους υποδεχτούμε πολύ πολύ θερμά.
Thank you.
ερώτημά σας είναι ακριβώς για τα μηδία αυτών των παιδιών, αυτής της ομάδας, η οποία προέρχεται, τα μέλη της είναι από διάφορες χώρες του κόσμου. Και βλέπετε πώς μπορούν να επικοινωνούν και πώς μπορούν να περπατούν στους ίδιους δρόμους, πότε μοναχικούς και πότε συλλογικούς, μέσα από τη μουσική και από την κίνηση. Έξινη χείλο η χορογραφία. Πραγματικά ένα πολύ θερμό χειροκρότημα. Thank you so much. Και περισσότερο βέβαια είναι η χαρά των συγχορευτών, η χαρά που μοιράζονται. Ευχαριστούμε, παιδιά. Αφού καλωσορίσουμε την κυρία δασκάλου Φανή, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών του Δήμου Μουζακίου, να συνεχίσουμε την παρουσίαση και να πούμε πριν μάλλον την παρουσίαση, να πω εγώ κάτι, ότι οι σελιδοδείκτες αυτοί, παίρνοντας ένα σελιδοδείκτη ή πολλούς ανάλογα, μπαίνετε σε μία κλήρωση όπου διεκδικείται πάρα πολύ όμορφα δώρα, προσφορά καταστηματαρχών της πόλης μας. Και αυτό έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα αναφέρουμε βέβαια και τους δωροθέτες μας, έτσι, στη συνέχεια. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε πηγαίνοντας από αυτή την πολύ έτσι ιδιαίτερη ατμόσφαιρα να υποδεχτούμε τους χωροταξιδευτές του Ονείρου που μας έρχονται από την Πάτρα. Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ημέρη γράφει και στο αντίστοιχο σημείωμα, εδώ στο δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη, και οι χωροταξιδευτές του Ονείρου είναι μια ομάδα που απαρτίζεται από 6 χορευτές με νοητική υστέρηση. Η φετινή συμμετοχή θα περιλαμβάνει κλασικά μουσικά ακούσματα και θα ονομάζεται τι άλλο παρά οι 4 εποχές του Βιβάλντι. Dance Travelers of Dreams from Patra, the Therapeutic Educational Center Merimna from Patra participates in the festival with 6 dancers with intellectual disabilities. This year's participation is entitled 4 Seasons of Vivaldi. Χορογράφος, η κυρία Δέσποινα Κρύμπα. Έτοιμη. Έτοιμη και η Πάτρα. Φύγαμε λοιπόν, χωροταξιδευτές του Ονείρου.
Χώρο ταξιδευτές του ονείρου. Μπράβο, παιδιά. Ένα θερμό χειροκρότημα. Μας ταξίδεψαν μέσα από τις όμορφες σκηνές και την υπέροχη μουσική. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ την ομάδα που μας ήρθε από την όμορφη Πάτρα. Και να περάσουμε τώρα στην ομάδα Ήρης από τα ΚΔΑΠ Μέα Πολύχνης και ΚΔΑΠ Σταυρούπολης. Πρόκειται για μια μεικτή ομάδα που απαρτίζεται από τα παιδιά των παραπάνω ΚΔΑΠ και σκοπός της ομάδας χορού είναι τα παιδιά αυτά να μάθουν την αξία της διαφορετικότητας και της συνεργασίας, να κοινωνικοποιηθούν, να μάθουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους με το πρόσωπο και το σώμα τους, αλλά και να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να εξελίξουν τις κινητικές τους δεξιότητες, πάντα όμως διασκεδάζοντας. Η ομάδα συντονίζεται από το χοροδιδάσκαλο Δάκου Μαρτίνα και θα σας παρουσιάσει μία alternative fusion Bollywood χορογραφία που φέρνει τους street dance ρυθμούς στα παλάτια της Ανατολής και κάνει και τις πριγκίπισσες να το κουνάνε λίγο παραπάνω. Dance group Iris, Journey to the East. The members of Polykhni and Stavropolis Center of Creative Activities for the Young Children and Disabled have joined together in a mixed group to take you to a journey in the East. Martina Dakou is the choreographer and coordinator of the talented group who will present you an alternative fusion Bollywood dance which brings the street dance rhythm in the palaces of the East and makes even princesses shake it a little bit. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς ατμόσφαιρα. Είμαστε έτοιμοι να λυκνιστούμε στους ρυθμούς του Bollywood. Είμαστε ΚΔΑΠ Μέα Πολύχνης και ΚΔΑΠ Σταυρούπολης.
Τι ωραία ατμόσφαιρα, πώς μας μετέφεραν. Με τη μουσική, με τη χαρά τους, με τον παλμό τους. Μπράβο, παιδιά. Το χαρήκατε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τα παιδιά από την Πολύχνη και από τη Σταυρούπολη. Και θα περάσουμε τώρα σε ένα ντουέτο που μας έρχεται από την Αθήνα. Μαρία Χριστίνα και Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα και Μαρία Χριστίνα. Δύο κορίτσια που γνωρίστηκαν στο δημοτικό και δημιουργήθηκε μεταξύ τους μια φιλία ιδιαίτερη. Δυναμικές, με όνειρα και στόχους, τα οποία και ακολούθησαν, χωρίς όμως να έχουν σκεφτεί ότι ένα τους όνειρο κοινό θα τις έφερνε κοντά μετά από μερικά χρόνια. Όταν η πρόκληση τους χτύπησε την πόρτα, έκαναν πράξη αυτό που είχαν κάποτε ονειρευτεί, να χορέψουν μαζί με έναν δικό τους τρόπο. Duetto Nanas, The Painting of God. Maria Christina and Costantina, Costantina and Maria Christina. Two girls who met in primary school and formed a special friendship. They had energy, dreams, and a vision which they pursued, though never quite believing that it could become reality. Until that day, opportunity came knocking on the door. They stepped out into the place they had once only dreamt of, dancing together in their own special way. Χορογράφος η Μπάρδα Κωνσταντίνα. Α, τι όμορφη, σου έκανα και κοπλιμέντο πριν για τα όμορφα τα μαλλιά σου και πόσο όμορφη είσαι. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Έτοιμες. Ένα θερμό χειροκρότημα, ντουέτο Νάνας. Thank you.
Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Λοιπόν, επειδή η επόμενη ομάδα μας έρχεται από το Plymouth της Αγγλίας και θα χρειαστεί, νομίζω, λίγη ώρα για να στήσουν το σκηνικό τους, να βάλουν τα υλικά τους, να πω ότι όλα αυτά τα δώρα, όλοι οι σελιδοδείκτες μάλλον, που έχουμε έξω προς πώληση και που ενισχύουν την όλη προσπάθεια του φεστιβάλ, θα κληρωθούν κάποια στιγμή και αυτοί που θα είναι τυχεροί θα μπορέσουν να απολαύσουν κάτι πολύ πολύ όμορφα δώρα, τα οποία έχουν δώσει, έχουν χορηγήσει καταστηματάρχες της πόλης μας, της Καρδίτσας. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από την Vodafone, την WID, τον Γερμανό, τα παιχνίδια Σέμπρος, το καταστήματος καλλιτικών Dazzling, DB Power, Αλεξανδρή Σπορ, κατάστημα ένδυσης Αγκορά, κατάστημα οικιακού εξοπλισμού Βίκο, έπιπλο Γκαβαλέκας, αθλητικά είδη Μαντζιάρας, τα φαρμακεία Αλεξόπουλος, Μπέκου Αμούντζια και Γραβάνη, το κατάστημα υποδημάτων Ζολή, τα κοσμήματα Παπακωνσταντίνου, ασημένια κοσμήματα Σότο Σέντερ, γυναική αξεσουάρ My Accessory, κατάστημα εσωρούχων Γιάνκα, κατάστημα ρούχων Clever, τα κοσμήματα Σφίγγας, τσάντες Παπαγιάννης, χειροποίητες δημιουργίες Κάτι Τι Μικρό, εργαστήριο χειροποίητων κοσμημάτων Παράξενο, το κατάστημα αξεσουάρ Miss Accessory, εκτυπώσεις προϊόντων ProNet Ελλάς, σέρβις Τομόπουλος, ξενοδοχείο Αύρα, ξενοδοχείο Κιέριον και Άρνη, ξενοδοχείο Μουζάκι Παλάς. Εργαστήρι Αριστεύς Γιάννουλης, βιομηχανία Ντάμαβαν με προϊόντα ντομάτες Περφέτο, εικόνες Γιάννη Τρούκη, κατάστημα ένδυσης Παριζιάννα. Να πούμε ότι μαζί μας παρευρίσκεται και όλες τις μέρες, η αλήθεια είναι, η κυρία Χριστίνα Καραχάλιο, που είναι Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας Ντάμαβαντ, που όπως ξέρουμε όλοι ασχολείται και με τα ποιή ντοματάκια. Και το λέω αυτό γιατί ο Ντάμαβαντ είναι μέγας χορηγός. Επίσης, διάφορα προϊόντα τα οποία έχουν προσφερθεί είναι από το τυπογραφείο Δημιουργία, το κτέλ Καρδίτσας, καφέ Μπαρίστας, αρτοπείο Νταρούτσος, αρτοπείο Μαντζιάλης, είδη καθαρισμού Μπακαρός, κάβα Φέτσιος, ζαχαροπλαστείο Αδάμος, ζαχαροπλαστείο Μέλισσα, ζαχαροπλαστείο Χαλβατζής, το Ταψάκι, το βιβλιοπωλείο Στάθης, το Ανθοπωλείο Μπάτρας, το Ανθοπωλείο Καραλέξη, τα Χαρτικά Ψημένος, τα Παγάκια Φρυγκονέτ, Κούριερς Γιάκανος, οι ψηφιακές εκτυπώσεις Πατούλας, καρέκλες και τραπέζια Καραβασίλης, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Θεόνι, η Πιτσαρία Ελγούστο, η Πιτσαρία Φαμίλια, το Μπιστρό Άρνη, το Εστιατόρια Η Γωνιά των Γεύσεων, η το Ψητόπουλης, τα Μικρογεύματα Νίκ, το Εστιατόριο. Το έχετε δύο φορές, πάλι η Γωνιά των Γεύσεων, τυχερή η γωνιά και η δωροπροβολή. Όπως βλέπετε, κάτι μας ετοιμάζουν, κάτι που δεν είναι τυχαίο. Είναι λίγο ιδιαίτερο και πρωτοποριακό αρκετά, έτσι δεν είναι? Όντως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, λες Λίλα. Ας πούμε κάποια λόγια για την ομάδα. Ας πούμε λοιπόν κάποια λόγια για την ομάδα. Το Chaos Collective είναι μία νεοσυσταθήσα συλλογή ατόμων με αναπηρία και μη, συναφών καλλιτεχνών με έδρα το Plymouth. Μερικά μέλη μάλιστα είναι συνεργάτες του Far Flank Dance Theater. Δημιουργούν μια σπάνια ευκαιρία να αναπτυχθεί και να παρουσιαστεί ολοκληρωμένη επαγγελματική δουλειά στην πόλη τους. Παράλληλα με τις καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, δημιουργούν κοινωνικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια που ασχολούνται με τοπικές κοινότητες στην περιοχή στην οποία εργάζονται. Το Trip the Light είναι ένα κομμάτι διαδραστικής τέχνης, όπως βλέπετε, που δημιουργήθηκε και το Illuminate 2018. Το κομμάτι ενσωματώνει νέα τεχνολογία ψηφιακής τέχνης, φως και χορό και διερευνά το ρυθμό και το παιχνίδι μεταξύ όλων αυτών των στοιχείων. Έναν ντουέτο με δύο άντρες καλλιτέχνες με αναπηρία που αντλεί έμπνευση από τα θέματα του φωτός αλλά και του σκούρου, του σκότους,
της ελευθερίας και των περιορισμών και του Mayflower 400. Το κομμάτι παίζει με το φως και την κίνηση και πώς επίσης μπορούμε να μεταμορφώσουμε την όψη αλλά και την αίσθηση ενός χώρου. Far-flung Dance Theater and Chaos Collective. Chaos Collective is a newly formed collective of disabled, non-disabled dancers and associated artists based in Plymouth. Some members are far-flung dance theater collaborators. We create a rare opportunity for integrated professional work to be developed and showcased in our city. Alongside our performance installations, we create community and education workshop packages that engage with communities local to the area we're working in. Trip the Light is a new interactive art performance piece created for Illuminate 2018. The piece incorporates new digital art technology, light and dance, and explores the rhythm and play between these elements. Freedom and Constraint and the Mayflower 400 are the themes of the play. The piece plays with light and movement and how we can transform the look and feel of a space. Are you ready? Okay. Let's go. Λοιπόν, ας τους υποδεχτούμε πολύ, πολύ, πολύ θερμά. Τόσα χιλιόμετρα κάναν για να συμμετέχουν και νομίζω ότι θα παρουσιάσουν και εξαιρετική δουλειά. Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε την ομάδα από το Plymouth της Αγγλίας. Thank you.
Thank you.
Αυτό είναι μαγεία. Αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα από το πρωινό workshop με την Κλέρ Μπέκετ και την ομάδα από το Πλήμουθ. Τα παιδιά συμμετείχαν το πρωί στο workshop και αμέσως το βράδυ είδαμε την παράσταση από αυτό που παρήχθη. Κάτι τέτοιες στιγμές θα μου επιτρέψεις, Αθηνά? Δικό σου το μικρόφωνο, μαράκι μου. Κάτι τέτοιες στιγμές είναι που μου δίνουν δύναμη μαζί με τη διοργανωτική μου επιτροπή να έρθουν εδώ τα παιδιά να συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και 6 χρόνια. Μαρία, πού είσαι? Μαρία, τι έγινε, έγινες φίρμα και με ξέχασες? Ξεκινήσαμε λοιπόν πριν 6 χρόνια, τα κορίτσια μου, πού είναι, εδώ, μαζί μου. Με ένα όνειρο από το καμπρέ της Γαλλίας με την κυρία Μαρία Κοζιού και η Διοργανωτική Επιτροπή Νίκη Καραπαναγιώτη, Λίλα Βαρελά, Λίλη Καραπαναγιώτη, Ευαγγελία Καραγιάννη, Έφη Καρανάσιου, στα μετόπιστεν Βάνα Λιάκου, Έλενα Βρωμοπούλου, από τον Οκτώβριο ξεκινάμε να διοργανώνουμε αυτό το φεστιβάλ με πολύ πολύ αγάπη, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητά μας, γιατί πιστεύουμε ότι η αναπηρία στο χώρο της τέχνης δεν υπάρχει, γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε άνθρωποι που μας εκφράζει η τέχνη, που θέλουμε να εκφραζόμαστε μέσα στην τέχνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που ήρθατε σε αυτό το φεστιβάλ. Όλους σας. Και τους εθελοντές μου, ελάτε οι εθελοντές, που επίσης ακολουθούν το όνειρό μας και μας βοηθούν να το πραγματοποιούμε. Σε Καρδίτσα, το Μουζάκι. Είναι κάποιος από το Μουζάκι εδώ? Δεν πειράζει, θα μας δουν στο live streaming. Κυρία Αβράτζα, θα πρέπει να σας ευχαριστήσω προσωπικά, γιατί καλοί όλοι οι βουλευτές, αλλά η κυρία Αβράτζα από τότε που μας γνώρισε είναι φαν του φεστιβάλ και ασχολείται με την προσπάθεια αυτή που της πρέπει να βοηθάει μέσα από το Υπουργείο να βοηθήσει αυτή την προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε, Πέγκη, σε ευχαριστούμε. Όπως καταλαβαίνεις, η προσπάθειά σου είναι σημαντική. Κύριε Στεριόπουλε, ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Πολιτιστικών Συλλόγων που είναι εδώ μαζί μας όλες τις μέρες. Έτσι, γιατί αν δεν ήταν η Μαρία θα... Και ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή μου. Ξεκινάω από τον κύριο Ευθυμιάδη, τον κύριο Γιαννουλίδη, τον κύριο Στεριούλη, τον κύριο Κρασανάκη, την κυρία Μπίλμαν, την κυρία Σταύρου. Πού θα, θα πάει η Αθηνά μετά να κάνει ένα meeting για να μας δώσει τα βραβεία μας. Να κοιμηθείτε απόψε βέβαια, εντάξει, όλοι βραβείο θα πάρετε, απλά θα έχει ένα διαφορετικό τίτλο. Ευχαριστούμε κυρία Σιδέρη που είστε εδώ και παρουσιάζετε εθελοντικά. Πάντα, πάντα. Τον κύριο Τσικρίκα, που στη θέση του Τσικρίκα είναι ο γιος μου, ο Ανδρόνικος Τρούκης με την Νικόλ και τον Κωνσταντίνο. Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ που είστε εδώ, τα παιδιά μου. Και να ευχαριστήσουμε... Θα μου επιτρέψετε και τον άγγελό μας, που είναι πάντα μαζί μας και μας οδηγεί σε αυτό το όραμα. Τον κύριο Γιάννη Τρούκη, που ξεκινήσαμε μαζί. Μόνο και. Κύριε, τον κύριο Γιάννη Τρούκη.
Γιάννη μου, σε αγαπώ πάρα πολύ. Είσαι σημαντικός στη ζωή μου. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Καληνύχτα στη ζωντανή μετάδοση σε όλη την Ελλάδα. Και αύριο να είμαστε όλοι εδώ να χειροκροτήσουμε και να βραβεύσουμε όλες τις ομάδες. Καλή σας νύχτα σε όλους. Για να χαιρετήσουμε όλη την κάμερα. Να δώσουμε τα χαιρετήματά μας σε όλες τις πόλεις της χώρας. Και το Δήμο Μουσακίου σαφώς που μας φιλοξενεί εδώ σε αυτό το ωραίο χώρο. Ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα. Ραντεβού λοιπόν αύριο, πάλι εδώ. Αύριο 11 η ώρα το πρωί.